Στα θέματα αυτού του επεισοδίου, τι έγινε στο Mediterranean Bar Show, διαγωνισμοί, Marie Brizard, Italicus, Learning for Life και νέα για το Athens Bar Show που βρίσκεται ήδη λιγότερο από 200 μέρες μακριά. Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Bar Academy News. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά μου παιδιά. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε εδώ πίσω, αλλά λείπουν όλα τα μπουκάλια. Μπαίνω μέσα για Bar Academy News και λέω, τι έγινε ρε παιδιά. Μου απαντάνε απογραφή. Απαντώ, δεν πειράζει, θα το ξεπεράσω και αυτό. Επιστρέφουμε όμως στην ροή του κανονικού μας προγράμματος, καθώς το Bar Academy News νιώθει ερωτικά, γιατί άλλο ένα bar show πέρασε στο χρονοτούλα από τη ιστορία. Και αυτή τη φορά το Mediterranean Bar Show 2022 της Κύπρου, και για να επιστρέψουμε στην ελληνική επικράτεια, μεταξύ των bartenders έχει ξεκινήσει το κλασικό αστείο όπως και πέρυσι. Παρακαλώ. Καλησπέρα, να σας πω ένα γρήγορο ανέκδοτο. Συνέχισε. Φιλαράκι, μήπως έχεις δύο bartenders ελεύθερους να δουλέψουν σεζόν. Και πριν μπούμε στη ροή του προγράμματος, πριν δούμε τα θέματα του Bar Academy News, εάν είστε στο YouTube, κάντε subscribe, κάντε σχόλιο, κάντε like, ώστε να καταφέρουμε να κεράσουμε τον αλγόριθμο Negroni, ώστε να βγάζει περισσότερα βίντεο σε εσάς και στους φίλους σας. Επίσης, κάντε share, κάντε like, εάν είστε στο Facebook, εάν είστε στο Instagram, μπορείτε πλέον να μας βρίσκετε στο Viber, στο link το οποίο θα βρείτε και στην περιγραφή. Και ήρθε η ώρα, νομίζω, να πάμε στα θέματα αυτής της εβδομάδας. Πρώτο θέμα για αυτήν την εβδομάδα, δεν ξεχνάμε 31 Μαΐου ο μεγάλος τελικός του World Class, για να μάθουμε ποιος θα είναι ο Έλληνας που θα κατακτήσει τον τίτλο του World Class Bartender για τη χώρα μας και θα πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό στην Αυστραλία. Το Bar Academy TV θα είναι εκεί, οπότε να μας ακολουθείτε στα social media, Instagram, Facebook και όπου άλλου υπάρχουμε, καθώς θα ανεβάζουμε τα νεότερα που θα συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή στο διαγωνισμό, για να ανακαλύψουμε ποιος θα πάρει τον πολυπόθητο τίτλο και για το 2022. Και στο επόμενο θέμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από το Bar Academy TV πάρα πολλές φορές, Bar Academy News έχουμε κάνει μία, δύο φορές, έχουμε κάνει δύο κοκτέιλ σε δύο λεπτά, έχουμε γυρίσει ολόκληρη την Ελλάδα. Τι να πούμε για αυτό το αγόρι, τον Brand Ambassador για το πορτφόλιο της εταιρείας Καρούλια. Μαζί μας, ο ένας και μοναδικός Παναγιώτης Φράγκος, ο οποίος θα μας μιλήσει για το Marie Brizard Cocktail Competition. Τα φιλιατρά είσαι εσύ. Από τα? Από τα φιλιατρά είσαι εσύ. Θα το ήθελα. Θα το ήθελα. Για το Marie Brizard μιλάμε και σου έχω πει να μην βάφεσαι. Σου έχω πει να βάφεσαι. Ναι, αλλά εγώ δεν βάφομαι. Αυτό, τα δύο άκρα. Τι να κάνουμε. Παναγιώτη, έχουμε κάποιες διαφορές που πρέπει να ξεπεράσουμε, αλλά δεν θα τις λύσουμε στο σημερινό Bar Academy News. Όχι. Γιατί ήρθαμε σήμερα εδώ. Σήμερα ήρθαμε να μιλήσουμε για το Marie Brizard Cocktail Competition. Ξεκινάει. Συγγνώμη, η κάμερά σου είναι εκεί, δεν την έχει συνηθίσει. Βεβαίως, συγγνώμη. Στο καινούργιο format δεν τους έχουμε εκπαιδεύσει ακόμα, σιγά σιγά έχουμε χρόνο. Θα μάθω που θα πάει. Cocktail Competition Marie Brizard ξεκινάει, μπαίνουμε δυνατά. Μετά από αυτό το news ξεκινάνε οι συμμετοχές με ελληνικό τελικό στις 20 Ιουνίου. 20 Ιουνίου. 20 Ιουνίου. Θα βάλω τις εσπαντρίγες μου και θα έρθω. Πολύ καλά θα κάνεις, γιατί μετά στις 17 με 18 Οκτωβρίου γίνει το παγκόσμιο στη Γαλλία και ο τελικός είναι δυνατός, πολύ δυνατός. Ωραία, ας αφήσουμε τον παγκόσμιο τελικό και ας μείνουμε στον ελληνικό διαγωνισμό. Αν εγώ ή οποιοδήποτε από τους θεατές θέλει να συμμετέχει, τι πρέπει να κάνει, ποιο είναι το ζητούμενο για να κερδίσει τον ελληνικό τελικό? Παρουσιάστε το επόμενο cocktail trend μέσα από ένα cocktail. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλετε ελάχιστη ποσότητα 30 ml Marie Brizard, είτε σιρόπι είτε λικέρ. Μπορείτε όμως να κάνετε και infusion σε κάποια από αυτά τα υλικά σας. Δηλαδή, όπα, αν εγώ πιστεύω ότι το επόμενο cocktail trend είναι το μοχίτο. Μπορώ δηλαδή να φτιάξω ένα κλασικό μοχίτο και να πάρω αυτό εκεί το λικέρ, ποιο είναι πίσω από το κεφαλάκι σου, το λικέρ passion fruit. Και να φτιάξω ένα μοχίτο με passion fruit, το οποίο πιστεύω ότι είναι το κύριο cocktail trend, έτσι. Βάλε 30 ml και είναι ok. Τόσο απλό. Δικέ σου είναι η δημιουργία. Δημιούργησε και εμείς είμαστε εδώ να το δοκιμάσουμε. Και επειδή μου αρέσουν οι αυτοσχεδιασμοί, θέλω να πάμε στο κομμάτι του infusion στο λικέρ. Πρέπει να είναι μόνο infusion ή μπορούμε να του αλλάξουμε τα φώτα, να πάρουμε το λικέρ και να το κάνουμε ό,τι θέλουμε και να στο παρουσιάσουμε? Μπορείς να το κάνεις ό,τι θες, ό,τι νομίζεις ότι είναι πιο γευστικό και πιο μοντέρνο για τη συνταγή σου. Το μόνο που χρειάζομαι εγώ προσωπικά και όλη η Επιτροπή, να μας στείλεις τη συνταγή, να τη φτιάξουμε, να δούμε ό,τι βγαίνει. Η βασική ερώτηση, τι κερδίζω εάν νικήσω? Τρεις μέρες ποτό μαζί μου στο Παρίσι. Θα περάσει απίστευτο. Θα είναι όλα GG. Μόνο αυτό, τρεις μέρες Παρίσι? Ναι.
πας, διαγωνίζεις στο παγκόσμιο και ο νικητής του παγκοσμίου πάει Μαρτινίκα και 2.000 ευρώ. Κύριοι, δεν μπορούμε να πούμε, κύριοι στην εταιρεία. Και έχεις και τον τίτλο Marie Brizard, το παγκόσμιο και είσαι μια χαρά. Αμέ, γιατί, λίγος είναι. Δύο λέξεις, Marie Brizard. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε. 18 Μάη ξεκινάνε δηλώσεις συμμετοχής μέχρι αρχές Ιούνιου. 20 Ιουνίου Δευτέρα γίνεται ο ελληνικός τελικός και τον Οκτώβριο Παρί. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ, έστω και για αυτό το λίγο. Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες να τα πω για άλλη μια φορά. Δεν σε κάλεσα, εγώ ο Μπάμπης. Μόνος μου ήρθα. Επόμενος καλεσμένος, έχουμε πολλούς διερχόμενους σε αυτό το μπάρσο, αλλά ποιος άλλος από τον Μπάμπη Καταλήνη. Μπάμπη, καλώς ήρθες. Γεια. Πριν πάμε στα θέματα τα οποία περιμένουν όλοι να ακούσουν διακαώς και τα κουτσομπολιά, ξέρεις εσύ, ξέρεις, έχεις να πεις κάτι για το Marie Brizard Cocktail Competition, έτσι όπως το άκουσες πριν από τον Παναγιώτη. Ναι, πριν το άκουσα από τον Μιχάλη. Τον Μιχάλη και τον Παναγιώτη, κυρίως, νομίζω ότι το μεγαλύτερο trend αυτή τη στιγμή στην αγορά μας είναι το No and Low ABV. Θεωρώ ότι έχει και ένα πολύ καλό έτσι, trigger δημιουργικότητας, γιατί όταν δεν έχεις αλκοόλ είναι πολύ πιο δύσκολο να δημιουργήσεις κάτι το οποίο να στέκεται μόνο το, πούμε έτσι. Οπότε εγώ άμα συμμετείχα στους διαγωνισμούς, που συμμετείχα σχεδόν σε κάθε διαγωνισμό ο οποίος ερχόταν μπροστά μου όταν ήμουν bartender, θα έπαιζε με αυτό το trend. Αλλά υπάρχουν φυσικά και άλλα trends τα οποία μπορείτε να ασχοληθείτε με αυτά, ας το πούμε έτσι. Ξέρω γιατί έχεις αγάπη στο non-alcoholic. Γιατί έχεις μεγαλώσει. Στο low alcoholic, έχω. Στο low alcoholic, στο pinning. Αλλά έχεις αγάπη και στο no alcoholic. Γιατί με αυτό μεγάλωσες. Με gold medalist. Τι, όχι. Ωραίος, ναι. Είδες. Και Bora Bora Brew. Gold medalist και November Sea Breeze. Και Bora Bora Brew. Το θυμάσαι Bora Bora Brew. Δεν το θυμάσαι. Γρεναδίνη με ginger ale. Γρεναδίνη ανανάς ginger ale. Ναι. Πολύ ωραίο. Τι θυμηθήκαμε τώρα. Και έτσι έμαθα το καμπάρι. Γιατί νόμιζα ότι άμα φτιάξεις αλκοολούχο Bora Bora Brew και αλλάξεις τη γρεναδίνη με το καμπάρι, θα είναι το ίδιο γλυκό με αλκοολούχο ποτό. Αλλά έτσι έμαθα το καμπάρι. Αλλάζει την γρεναδίνη με το καμπάρι. Έμαθα να πίνω καμπάρι. Έμαθα να πίνω καμπάρι. Σαν 3 χρονών παιδί. Όταν βάζετε κάποιον βλέπει μπάρμαν 18 χρονών, τέτοιες. Λέει κόκκινο με κόκκινο. Το ίδιο θα είναι. Και μπάμε είμαστε εδώ όμως για να μας μιλήσει για το τι έγινε στην Μεγαλόνισον της Κύπρου στο Mediterranean Bar Show 29 Απριλίου με 1η Μαΐου. Μπάμπη, λόγω σε σένα, τι συνέβη κύριε φίλε. Λοιπόν, ήσουν και εσύ εκεί. Ήμουν. Να πούμε ότι σε λίγες μέρες θα βγουν και θα βγει και το βίντεο με το τρέιλερ όλου του show του τι έγινε μέσα στο show, όπως και οι φωτογραφίες και όλο το υλικό το οποίο έχει τραβήξει ο Μιχάλης τρέχοντας τρεις μέρες ολόκληρες στην Κύπρο δεξιά-αριστερά και προσπαθώντας να καλύψει αυτό το γεγονός. Μόνος του ήταν εκεί, by the way. Κομάντο. Κομάντο, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι όλη η οργανωτική επιτροπή του Mediterranean Bar Show που αποτελείται από εμένα, τον Ντίνο, τον Κωνσταντινίδη, τον Γιώργο τον Φιλίππου, τον Γιάννη Σουμαντήρα και την Χριστιάνα την Παλάλα, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Είχαμε περίπου 2.000 ανθρώπους που επισκεφτήκαν το show, την εκδήλωση, ουσιαστικά την έκθεση, και πάνω από 2.500 που παρευρεθήκαν στο πάρτι, μια παρτάρα που κάναμε πραγματικά. Μπορεί να δείτε εικόνες από αυτά που θα φτιάξει ο Μιχάλης αργότερα, παρτάρα κανονικότατα, στη Λευκωσία την 1η Μαΐου. Χορέψαμε, εγώ προσωπικά χόρεψα πάρα πολύ ώρα, όπως και όλη η ομάδα, χορεύαμε όλοι, πίναμε όλοι. Ήταν ένα πολύ ωραίο event, κάτι το οποίο, ενώ για πολλά χρόνια έλεγα όχι σε ένα closing party ενός Athens Bar Show, φέτος αυτό μου άλλαξε την άποψη και πιστεύω ότι πρέπει να διοργανώσουμε. Οπό, περίμενε, για το επόμενο θέμα, όχι όλα από εδώ. Περίμενε, περίμενε. Συγγνώμη, έπρεπε να το πήρε φόρα, περιμένετε. Λοιπόν, και Μπάμπη, μήπως θες να μας πεις και κανένα κουτσομπολιό με στατιστικά, λέω εγώ τώρα. Στατιστικά για το Mediterranean λέμε. Βέβαια. Ναι, το είπα και πριν νομίζω. Είχαμε περίπου 2.000 επισκέπτες. Βέβαια, θέλω να το πω κάπως έτσι πιο κομψά, πιο ωραία, για να μην ακουστεί λάθος. Προτιμούμε να δημιουργούμε εμπειρίες, προτιμούμε να δημιουργούμε ένα πολύ ωραίο event και ας έρθει λιγότερος κόσμος, παρά να δημιουργούμε ένα event στο οποίο να έρχεται απλά πάρα πολλοί κόσμος χωρίς εν τέλει να περνάει καλά. Οπότε γενικά θα παρατηρήσετε όποιος μας παρακολουθεί ότι τα επόμενα χρόνια το κομμάτι των επισκεπτών, τον αριθμό των επισκεπτών συγκεκριμένα,
θα σταματήσουμε να τον εγκυνώνουμε, γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος. Να... Δεν βοηθάει σε κάτι το ότι ήρθαν 10.000 άνθρωποι, ας πούμε, στο Άθρος Μπάρσο του 19. Δεν έγινε κάτι. Αν περάσανε 9.000 άνθρωποι καταπληκτικά στο Athens Bar Show, αυτό μας αρκεί. Κι ας είναι λιγότεροι. Δεν ξέρω αν ακούστηκε καλά. Ακούστηκε καλά και ήθελα να πω ότι πέρασε πολύ ωραία στο closing party της Κύπρου. Το θυμάμαι κι εγώ. Λοιπόν, στο closing party λοιπόν, της Κύπρου, κανείς δεν ήταν εκεί να βγάλει βίντεο το Μιχάλη που χόρευε και έπινε ποτά στα 30 δευτερόλεπτα. Να πούμε ότι πουλήθηκαν σε αυτό το party πάνω από 2.500 ποτά, εκτός από αυτά που ήπιαν ο κόσμος δωρεάν. Που σημαίνει ότι πρέπει να φτιαχτήκαν περίπου 3,5 με 4,000 περίπου κοκτέιλ, παύλα, ποτά μέσα σε 3,5 ώρες από 17 bars. Έγινε παρτάρα. Ωραία, αυτό. Το είπε, ησύχασε. Ήθελα να το πω, ρε παιδί μου. Ήτανε... Μπάμπη, όντως το ομολογώ ότι το περίμενα είναι καλό, αλλά δεν το περίμενα τόσο καλό το μπάρ σου της Κύπρου, για πρώτο κιόλας. Δηλαδή, περίμενα κενά. Δεν βρήκα όσα χιλιόμετρα και αν έτρεξα. Οπότε μπράβο, συγχαρητήρια. Εύχομαι και του χρόνου και αν χρειαστείτε πάλι κάποιον για βίντεο, εγώ είμαι εδώ. Οκ, okay, δε. Είπαμε, θα το πει στον Κωνσταντινίδη που ήταν ο λόγο που ήσουν στην Κύπρο, όπω πάλι καλά, ο Κωνσταντινίδη δεν είχε χρόνο να ψάξει για βιντεογράφο και πήραν εμένα. Καταλάβατε. Και αφήνουμε τώρα το Mediterranean Bar Show και πάμε στη μητέρα των μαχών. Την αυαρχίδα των Bar Show. Την μέκα του ελληνικού bartending. Τη διήμερη μέκα του ελληνικού bartending. Athens Bar Show 2022. Τσουτσούριασα μόνο και μόνο που το είπα. Πρώτη φορά το λέω για φέτος. Έχουμε εδώ το φράγκο τσιρίζει. Λοιπόν, 8 και 9 Νοεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου, τη δεύτερη, τρίτη, τετάρτη του Νοεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, φυσικά, εκεί που είναι και το σπίτι μας τα τελευταία 4... Μόνο. 7 χρόνια, συγγνώμη. Τα τελευταία 7 χρόνια. Φέτος θα είναι μεγαλύτερο από ποτέ. Κάθε χρόνο το λέω, εκτός από πέρσι που θα ήταν μικρότερο λιγάκι. Φέτος θα είναι μεγαλύτερο από ποτέ, κυρίως επειδή θα έχουμε και όλους τους χώρους τους εξωτερικούς ανοιχτούς, αλλά φέτος θα ανοίξουμε και εσωτερικούς χώρους για έκθεση και δραστηριότητες. Θα, όπως είπα, το έχω αναφέρει ήδη στον Μιχάλη, δεν ξέρω αν θα ακουστεί μέσα στην εκπομπή. Φέτος θα κάνουμε και ένα closing party σίγουρα, πιθανόν να κάνουμε και ένα δεύτερο, θα το δούμε, για τους επισκέπτες του Athens Bar Show. Λεπτομέρειες θα μάθετε στα επόμενα Bar Academy News και μέσα από τα κανάλια του Athens Bar Show και της Bar Academy. Ένα από τα πράγματα που θα ήθελα να μοιραστώ, επειδή είναι και θέμα πολύ μεγάλη συγκίνηση, ας το πούμε έτσι, για μένα, είναι ότι θα κάνουμε μια μεγάλη αναφορά στον Thomas Estes φέτος. Πέρσι δεν προλάβαμε να το κάνουμε οργανωμένα, αλλά φέτος θα αφιερώσουμε έναν χώρο στον Thomas Estes. Ήδη από πέρσι έχουμε ξεκινήσει να το οργανώνουμε. Εγώ το έχω πάρει σαν δικό μου project αυτό, δηλαδή εγώ θα είμαι πάνω από αυτό το project για τον Thomas. Θα το ονομάσουμε, κατά πάσα πιθανότητα, Remembering Thomas. Θα περιλαμβάνει σίγουρα εκπαίδευση γύρω από τα αγκάβε προϊόντα και σίγουρα θα καλέσουμε, αν όχι όλα, τα περισσότερα μεγάλα ονόματα της τεκίλας και του μεσκάλ στο Athens Bar Show. Αυτό σε πρώτη φάση. Προβλέπεται ένα καλοκαίρι πάρα πολύ γεμάτο. Ελπίζω και εσείς να περάσετε καλά και να γεμίσετε ενέργεια ώστε να έρθετε στο Athens Bar Show τον Νοέμβριο, να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας και να ζήσετε και να δημιουργήσετε καινούργιες. Αυτά λοιπόν από τον Μπάμπη Καταλίδη. Μπάμπη, σε χαιρετώ τώρα, γιατί πρέπει να πάμε στο επόμενο θέμα που έχουμε σύνδεση με τον απεσταλμένο μας Μπάμπη Καϊδαλίδη για το Learning for Life. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Είμαι εδώ με την Έφη Τιμπούρα, η οποία είναι Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της εταιρείας Diageo. Και με πολύ μεγάλη χαρά θέλω να μιλήσω για άλλη μια φορά για αυτό το καταπληκτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει και η Bar Academy, που υλοποιείται από την Έφη και την εταιρεία Diageo, που λέγεται Diageo Learning for Life. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας πει 5 πράγματα για αυτό το πρόγραμμα και ποιο είναι το όραμα του συγκεκριμένου προγράμματος και όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες που θα θέλατε να μάθετε. Τις επόμενες μέρες θα βγει και ένα βίντεο σχετικά με τη φετινή ενέργεια. Για όσους δεν έχετε δει τι είναι αυτό το πρόγραμμα, έχουν γίνει ήδη 2 προγράμματα, το 19 και το 20. Ναι, μέσα στην πανδημία κάναμε αυτό το πρόγραμμα. Το θυμάται πολύ καλά η Έφη. Λοιπόν, Έφη, πες μας μερικά πραγματάκια σχετικά με το Diageo Learning for Life, αυτό το πολύ ωραίο πρόγραμμα εταιρικής ευθύνης που έχετε.
Καταρχάς να ευχαριστήσω που με έχετε πάλι εδώ, είμαστε μαζί και μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για το πρόγραμμά μας αυτό το πάρα πολύ αγαπημένο, το Learning for Life, στο οποίο συμμετέχετε ενεργά και όχι μόνο, είστε βασικοί στην τελεστές επιτυχίας αυτού του προγράμματος, στο Bar Academy συγκεκριμένα. Να πω καταρχήν ότι το Learning for Life εντάσσεται στο, είναι μέρος της, υλοποιείται ως μέρος της στρατηγικής της Diageo σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Diageo, να πω ότι έχει ένα δεκαετές πλάνο που υποστηρίζει τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και θέλει να συμβάλλει σε έναν κόσμο που είναι πιο περιεκτικός και σέβεται τη διαφορετικότητα. Το πρόγραμμα αυτό λέγεται Spirit of Progress, Society 2030. Έχει τρεις πυλώνες, το Positive Drinking, το Inclusion and Diversity και το θέμα του περιβάλλοντος και τον πυλώνα του περιβάλλοντος. Το Learning for Life είναι μέρος, όσο και σας φαίνεται, μπορεί να φανεί παράξενο, έρχεται και κάθε κάτω από τον πυλώνα του Inclusion και Diversity. Και γιατί αυτό? Γιατί είναι ένα πρόγραμμα που στην ουσία αντιμετωπίζει και με έναν άμεσο και πολύ επαγγελματικό τρόπο το πρόβλημα της ανεργίας των νέων και την πρόκληση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στον τομέα της φιλοξενίας και της διασκέδασης, πόσο μάλλον σε περιόδους δύσκολες όπως είναι και η παρούσα, που τόσο η κοινωνία όσο και ο κλάδος μας προσπαθεί να ανακάμψει από την υγειονομική κρίση, ενώ παράλληλα βιώνουμε και όλοι οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Αν η πανδημία μας έδειξε κάτι, αυτό είναι ότι ο δυναμισμός του κλάδου μας και ειδικά στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλος και οι συνθήκες μεταβάλλονται, οπότε εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να τον βοηθήσουμε και να του παρέχουμε πόρους και λύσεις μεταξύ άλλων, μεταξύ των προϊόντων μας εννοώ, για να αντιμετωπίσει την περιπλοκότητα και τις ανάγκες αυτές τις αυξανόμενες σε αυτό το νέο περιβάλλον. Το Learning for Life μαζί με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, όπως είναι το Diageo Bar Institute και το World Class, προωθεί και προσφέρει υψηλής ποιότητας εξειδικευμένη εκπαίδευση και δεξιότητες στο προσωπικό που θα στελεχώσει και που στελεχώνει αυτή τη στιγμή το κλάδο της εστίασης, της διασκέδασης και της φιλοξενίας, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες τόσο στις τρέχουσες όσο και σε μελλοντικές ανάγκες. Για να επανέλθω στο θέμα του προγράμματος του Learning for Life, πράγματι έχεις δίκιο, είναι η τρίτη χρονιά. Στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2019, πιλωτικά, στην Αθήνα μόνο, μαζί με 20 ωφελούμενους. Φέτος είναι η τρίτη χρονιά, καθώς πέρυσι λόγω των υγειονομικών συνθήκων και των ισχύοντων μέτρων δεν καταφέραμε να το υλοποιήσουμε. Όμως φέτος το πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε περίπου στις αρχές του Απρίλη το επεκτείναμε και στη Θεσσαλονίκη και διπλασιάσαμε τον αριθμό των σπουδαστών στις 40. Μέσα από το Learning for Life, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν στο πρώτο επίπεδο γνώσεων, στους τομείς του bartending και barista από τους κορυφαίους επαγγελματίες του Bar Academy, να αναπτύξουν τις συμπεριφορικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες με τη βοήθεια των εκπαιδευτών της ΜΚΟ Πράξης, επίσης ενός συνεργάτη μας που ξεκίνησε μαζί μας από πιλώνα, το πρώτο πιλώνα. αλλά και να κάνουν συνεδρίες καθοδήγησης και mentoring με εργαζόμενους εθελοντές της Diageo. Επιπλέον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω ότι όπως όλα τα functions, όλα τα τμήματα της εταιρείας βρίσκονται και υποστηρίζουν το Learning for Life, αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να έχει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα εάν δεν είχαμε μαζί μας τόσο τη δύναμη πωλήσεων, όσο και το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας που συμβάλλουν και το κάνουν συνεχώς, δηλαδή δεν έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, αλλά συνεχίζουν και κατά τη διάρκεια του χρόνου να υποστηρίζουν την επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών. Ναι, αυτό ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία μου άρεσε πάρα πολύ, το παρατήρησα στην αποφύτηση και την παρουσίαση του προγράμματος, ότι γενικότερα όσοι ήταν εκεί από την εταιρεία ήταν πολύ χαρούμενοι, θέλαν να μεταδώσουν το πάθος για την αγορά. Δηλαδή ήταν πολύ... Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρεις ότι μου αρέσουν κιόλας αυτού του είδους οι ενέργειες.
Και είναι εθελοντικό, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι να τονίσω, ότι οι εργαζόμενοι μας θέλουν και το κάνουν. Δεν πιέζονται, δηλαδή συμμετέχουν πάρα πολύ ενεργά και το κάνουν στον ελεύθερο τους χρόνο, και αυτό έχει και αυτό δίνει και τη σημαντικότητα σε αυτή τους τη συμμετοχή. Πολύ ωραία. Έχεις να μας πεις κάποια ιστορία σχετικά με τα παιδιά, δηλαδή, που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα? Αν έχεις καθόλου εικόνα, τι κάνουν τώρα, πώς είναι τα προηγούμενα ή αυτής της χρονιάς? Κάποιες έτσι πληροφορίες για το αποτέλεσμα, ας πούμε, της πολύ ωραίας ενέργειας που κάνατε. Να πω ότι φέτος ήταν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα και ήμασταν και λίγο διστακτικοί και δεν θέλαμε να δούμε πώς θα κυλήσει, γιατί και στη Θεσσαλονίκη ήταν η πρώτη χρονιά. Ίσως και συγκυριακά, γιατί ο κλάδος αυτή τη στιγμή είναι... αυτό ανακάμπτει, αλλά ανακάμπτει έτσι πάρα πολύ ενεργά, και αυτό σημαίνει και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές, λάβαμε πάρα πολλά βιογραφικά και αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα και από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα η Θεσσαλονίκη σκόραρε και πρώτη έτσι σε συμμετοχή και σε βιογραφικά. Είχαμε και τη δική σας βοήθεια σίγουρα σε αυτή την κατεύθυνση, στο να βρούμε έτσι ανθρώπους που θέλουν ουσιαστικά να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ χαρούμενοι. Φέτος είχαμε 100% αποφύτηση και δεν σου κρύβω ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τηρούνται κριτήρια ως προς την επιτυχημένη αποφύτηση και αυστηρά κριτήρια, ιδιαίτερα ως προς την ενεργή συμμετοχή του σπουδαστή, αλλά και την... αδιάλειπτη παρουσία του. Οπότε πραγματικά αυτό μας χαροποίησε, το να έχουμε 100% και οι 40 δηλαδή βγήκαν επιτυχημένα από το πρόγραμμα. Επίσης, σε ό,τι αφορά στην ομάδα της Αθήνας, αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε, παραπάνω από το 85% έχει αποκατασταθεί επαγγελματικά με τη λήξη του προγράμματος. Και στη Θεσσαλονίκη, και αυτά είναι τα νούμερα που έχω από την προηγούμενη εβδομάδα και είναι σίγουρα περισσότερο, δηλαδή είμαι σίγουρη μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα είμαστε πολύ κοντά στην Αθήνα και ίσως και περισσότερο. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε στο 75% απασχολησιμότητας. Σε ό,τι αφορά τις προηγούμενες χρονιές και με το θέμα του κορονοϊού, χάσαμε λίγο την επαφή με τα παιδιά, ωστόσο στείνουμε communities Learning for Life. Σίγουρα η φετινή χρονιά ήταν και... χρονιά σταθμός και θα μας βοηθήσει να το κάνουμε καλύτερα τις χρονιές που έρχονται. Την πανδημία ενδεχομένως. Ναι, σίγουρα. Ελπίζουμε του χρόνου. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι λοιπόν, όπως είπα. Αυτό θέλω να το επαναλαμβάνω συνέχεια, γιατί πραγματικά έτσι αισθάνομαι. Και μάλιστα είναι και αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι ευχαριστημένα και τα παιδιά που συμμετείχαν. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι, το κατέγραψαν στις αξιολογήσεις τους, γιατί τους ζητάμε να μας αξιολογήσουν και να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα στο μέλλον. Αυτό εν τέλει νομίζω είναι αυτό που έχει σημασία. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Εφή, για αυτό το input στο Bar Academy News. Τα λέμε μέσα στο καλοκαίρι με τα επόμενα πράγματα που κάνετε, γιατί έχουμε και έναν τελικό World Class σε δύο εβδομάδες, τρεις, πως είναι 31 του μήνα. Θα τα πούμε και μέσα στο καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι θα κάνετε και άλλα πραγματάκια στα οποία θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Εγώ σε ευχαριστώ. Τιμή μας που μου ήρθες και μας μίλησες για αυτό το πρόγραμμα. Και αυτά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και στο Επανειδήν. Τέλος, ανακοινώθηκε από τη Roots ο διαγωνισμός Greek Aperitivo Competition 2022 και σας ζητά να γυρίσετε στις ρίζες σας και να δημιουργήσετε το απόλυτο ελληνικό aperitivo no alcohol ή low ABV. Ο ελληνικός τελικός του Italicus Aperitivo Challenge διεξήχθη με επιτυχία στις 3 Μαΐου στο rooftop του ξενοδοχείου The Artist Athens στο κέντρο της Αθήνας. Ο Αλέξανδρος Αγγελής από το Umami Bar του εστιατορίου Ματσουχίσα Athens αναδείχθηκε μεγάλος νικητής, ως εκ τούτου θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στον παγκόσμιο τελικό της Ρώμης σε λίγες εβδομάδες από σήμερα. Αλέξανδρε, θα βάλουμε το κλασικό κουμπί χειροκροτημάτων. Πάμε! Συγχαρητήρια, φέρε την κούπα στην Αθήνα. Καλή επιτυχία σου, ευχόμαστε εδώ από το Bar Academy News και είμαι σίγουρος ότι όλη η bartending σκηνή που θα σε βλέπει θέλει να γυρίσει πίσω με την κούπα. Καλή επιτυχία. Και άλλο ένα Bar Academy News περνάει στο χρονοτούλα από τη ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε εδώ και βλέπετε και αυτό το Bar Academy News, που, να λέμε την αλήθεια, νιώθω ότι
Είναι λίγο μεγάλα τώρα τελευταία. Βγαίνουν 15, 18, 20 λεπτά σχέση με τα παλαιότερα. Οπότε, εμείς εδώ και καιρό τα ανεβάζουμε και ως podcast σε οποιαδήποτε πλατφόρμα podcast χρησιμοποιείτε. Spotify, Google Podcast, whatever you like, whatever you want, που λένε και στο χωριό μου. Μη σας πω για το χωριό μου. Εάν εσείς μας βλέπετε, θέλετε να περπατάτε στον δρόμο και να είστε νικητές bartending, πρωταθλητές bartending, κοιτάξτε να διαγωνιστείτε σήμερα, να δηλώσετε συμμετοχή σε όσους διαγωνισμούς ακούσατε. Και να διεκδικήσετε τους διαγωνισμούς, γιατί κανείς δεν πρόκειται να τους διεκδικήσει για εσάς. Μέχρι το επόμενο Bar Academy News, να περνάτε όμορφα, να έχετε υγεία, να εξελίσσεστε, γιατί είστε άνθρωποι και εμείς θα τα πούμε. Τσάω!